Όχι, μα, καταλαβαίνω τι εννοεί κρύβομαι πίσω από αυτό το όνομα. Δηλαδή, όταν δεν θέλει, βγάζει ένα εισιτήριο, ναι, ρε παιδάκι μου, και δεν θες να πεις είμαι η Κοραλία Καράτη. Όμως το εισιτήριο αναγκαστικά πρέπει να είναι αυτό που λες την ταυτότητα, να ξέρεις. Ναι, λες αυτό και κρύβεσαι. Ορίστε, Σταθακόπουλος. Βγάζει γιατρό πρώτα. Ναι. Δόκτωρ Δημήτρη Σταθακόπουλο. Βγάζει άλλον ναι, έναν δημοσιογράφο. Όπως υπάρχουν έστω. Παιδιά, έτσι είναι. Είναι ένα όνομα που δεν είναι. Σαν Παπαδόπουλος, ας το πω. Ωραία. Εντάξει, Κώστα. Μας έπεισε. Μας καλύψαμε. Έχεις μιλήσει με τη Δήμητρα χθες. Θέλω να σας πω μια προσωπική ιστορία να γελάστε. Όταν ήμουν έγκυος στο πρώτο παιδί και έπρεπε να κάνω μια β' χωριακή, πάω σε ένα πολύ γνωστό κέντρο και δεν ήθελα να πάω με το επώνυμό μου για να μην ακουστεί μαθευτή, γιατί θα έκανα και β' χωριακή. Σου. Όχι, και λέω Ματίνα Σοφού. Τύπου κάτι ενδιάμεσο. Δίνω όμως τα στοιχεία της ταυτότητάς μου, το άμκα μου κτλ. Γιατί πρέπει να. Δεν πας έτσι οι εξετάσεις. Μετά από κάνα χρόνο πάω εκεί πέρα. Στο ίδιο κέντρο να κάνω κάτι άλλες εξετάσεις. Και είπανε Ματίνα Σοφού. Και λέω, ναι, αυτό είναι το άμκο. Α, Ματίνα Σοφού με κοιτάνε. Α, ναι. Και είχα πει το κανονικό. Ξέρεις, μπερδεύεσαι άμα τα χρησιμοποιείς όλα μαζί. Ναι. Δηλαδή, πας λίγο να το παίξεις υπόγνητο και μετά γίνεσαι ρεζίλη. Έτσι είναι.